Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Γκαϊντέ και σε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν επεισόδια και φωτιές στα Εξάρχεια. Βαγγέλη, τι συμβαίνει? Όλγα, για ακόμη μια φορά, ο χώρος των Εξαρχείων έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Στην οδό Τοσίτσα, όπως μας δείτε και στις εικόνες, υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκρουση μεταξύ αντιεξουσιαστών κουκουλοφόρων με δυνάμεις των ΜΑΤ. Ρίχνουν συνεχώς βόμβες Μολότοφ και πέτρες αντί των αστυνομικών. Έχουν στήσει πύρνα οδοφράγματα στην οδό Τοσίτσα και οι αστυνομικοί απαντούν με χειροπομπίδες κρότου λάμψης. Η εικόνα αυτή είναι από την οδό Τοσίτσα, συμβολίτης με την οδό Πατησίων. Βλέπετε ότι έχουν βάλει τους κάτους απορριμμάτων, έχουν βάλει φωτιά, έχουν κλείσει βλέπουμε τον δρόμο. Βλέπουμε ζωντανές εικόνες, να το πούμε αυτό, να τον ακριβώς. Βλέπουμε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή. Βλέπετε έναν οδηγό με το αυτοκίνητο τρέχοντας που προσπαθεί να προλάβει να φύγει με το αυτοκίνητό του. Σε απόσταση βρίσκονται οι αστυνομικοί. Οι φωτιές αυτή τη στιγμή είναι στους κάτους απορριμμάτων και πριν από λίγο είχαμε αρκετές βόμβες Μολότοφ και πέτρες που πέταξαν αντί των αστυνομικών. Να πούμε ότι αυτοί οι αντιεξουσιαστές είχαν προηγουμένως κάνει πορεία από τα προπήλαια στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα είχαν φτάσει έξω από τη Βουλή και εκεί ανενόχλητοι έγραψαν συνθήματα στο χώρο γύρω από τη Βουλή. Και τώρα αυτοί συνεχίζουν αυτή την ώρα τα επεισόδια, λίγες μέρες μετά τα επεισόδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο και πάλι στο ίδιο σημείο, όταν από πάρτι που γινόταν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου είχαν βγει κουκουλοφόροι και για περίπου 5 ώρες είχαν γίνει επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών. Βλέπετε λοιπόν και πάλι την εικόνα στην οδό Τοσίτσα, που για ακόμη μια φορά είναι σε εξέλιξη επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών.